Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη. Κύριε Αντωνιάδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Συνεχίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. Αυτή τη φορά στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς, η Περιφέρειά μας από τις 5 Νοεμβρίου μέχρι και τις 7 Νοεμβρίου για τρεις συνεχόμενες μέρες συμμετείχε σε μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις παγκοσμίως, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στην Αγγλία, στη World Travel Market. Είναι μια έκθεση που να φανταστείτε ότι συμμετείχαν περίπου 192 χώρες από όλο τον κόσμο, από την Αμερική, από την Ασία, από την Αφρική, όλες σχεδόν οι χώρες της Ευρώπης. Μια έκθεση η οποία αποτελεί βαρόμετρο για την τουριστική κίνηση που θα έχουμε για την επόμενη τουριστική χρονιά για το 2019. Αποτελέσματα βγαίνουν από τέτοιες εκθέσεις, ναι, στην περιφέρεια. Φυσικά, όπως είπα, είναι βαρόμετρο και τα μηνύματα που έχουμε τουλάχιστον για την περιφέρειά μας, γιατί οι Βρετανοί είναι η δεύτερη χώρα επισκεψιμότητα για την περιφέρειά μας, μετά τους Γερμανούς, πάντα υπό τον όρο για τις αεροπορικές αφήξεις αναφέρομαι, γιατί στις οδικές αφήξεις είναι οι Βούλγαροι και μετά είναι οι Ρουμάνοι. Είναι μια μεγάλη χώρα και επομένως τα μηνύματα είναι, μπορώ να πω, θετικά. Αφού υπήρξαν επαφές με μεγάλα τουριστικά γραφεία, με tour operator και με ανθρώπους τουριστικού γίγνεσθε, και δείχνει ότι έχουμε μια αύξηση όσο αφορά για τις προκρατήσεις σε ποσοστό γύρω στο 10%. Από την άλλη όμως πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε το comeback, το τουριστικό comeback της Τουρκίας αλλά και των χωρών της Βόρειας Αφρικής, όπως την Αίγυπτο, της Αλγερίας, της Τινησίας, χώρες όπου τα προηγούμενα χώρα και λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων είχαν μια τουριστική κάμψη. Αλλά πρέπει να πούμε ότι και το επερχόμενο Brexit που έχουμε τον Μάρτιο του 2019 στην Βρετανία είναι ένα γεγονός το οποίο δημιουργεί κάποιες επιφυλάξεις και προβληματισμούς και στους Βρετανούς αλλά και γενικότερα στα μεγάλα τουριστικά γραφεία όπως στην Thomas Cook και στην TUI. Παρ' όλα αυτά νομίζω όμως ότι η περιφέρειά μας έχει ήδη μπει στο τουριστικό με χάρη των μεγάλων τουριστικών γραφείων. Και όπως είπα, είχαμε επαφές και με tour operator από την Ολλανδία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φέτος είχαμε την αεροπορική γραμμή Καβάλα με τις Βρυξέλλες, με την TUI, και το Βέλγιο, όπως και οι Ολλανδοί, είναι διπλανές γειτονικές χώρες οι οποίες επισκέπτονται και μαθαίνουν την περιφέρειά μας, καθώς επίσης και με χώρες από τις Σκανδιναβικής Χερσονήσου, Φιλανδία με Σουηδία. Μπορούμε να πούμε κατά κλείδι ότι προχωράμε στο τουριστικό σχεδιασμό που ξεκίνησε από τον αείμνηστο περιφερειάρχη μας τον Γιώργο τον Παυρίδη και το οποίο συνεχίζουμε και εμείς μέχρι και σήμερα. Μάλιστα, κύριε Αντωνιάδη, τη Δευτέρα ως γνωστό συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ξεχωρίζει κάποιο θέμα? Είναι ειδική συνεδρίαση η οποία πρέπει να γίνει. Γίνεται μια φορά τον χρόνο για τα πεπραγμένα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επομένως έχει ένα και μοναδικό θέμα. Νομίζω ότι και από τον Καλλικράτη πρέπει να γίνεται αυτή η συνεδρίαση, προκειμένου και οι συνάδελφοι, οι Περιφερειακοί Συμβούλοι, αλλά και οι πολίτες της περιφέρειας μας να γνωρίζουν και να έχουν μια γνώση των πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς που μας πέρασε. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ. Γεια σας.